Για πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η καλοκαιρία, οι υψηλές θερμοκρασίες και τα 35άρια τα οποία θα έχουμε μέσα Σαββατοκύριακο εμποδίζουν πάρα πολύ και έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα καταστηματάρχες με τη χειμερινή τους κολεξιόν. Η Άννα μπορεί να έβαλε το μακριμανικάκι της σήμερα, αλλά σκάσει. Ναι, μόνο για ψυχολογικούς λόγους, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε ότι ήρθε λίγο φθινόπωρο. Πιο φθινόπωρο. Πού να πας στα μαγαζιά να αγοράσεις και να ψωνίσεις. Παιδιά, τρία χρόνια που δεν αγοράσαμε χειμωνιάτικα με τον COVID. Τίποτα, έχεις δίκιο. Και μετά αρχίσαμε να μην έχουμε. Σταμάτησε ο COVID. Ούτε φθινόπωρο, μετά δεν χειμώνα. Δεν ήρθε ο χειμώνας ποτέ. Άρα, πού να πας στην αγορά και να ψωνίσεις. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Θα μας τα πούν τώρα εδώ οι ειδικοί. Ο κύριος Νίκος Κουγιούμτζης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και φυσικά η καλή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα Μερακλείδη, βρίσκεται στο Μοναστηράκι μαζί με τον κύριο Θεόδωρο Τσαρουχά, καταστηματάρχης, ο οποίος ο άνθρωπος από ό,τι βλέπουμε και πίσω στα ράφια. Και αυτός με τα κοντομάνικα είναι. Με τα κοντομάνικα μπροστά, αλλά σίγουρα θα έχει και τα φθινοπορεινά και τα χειμερινά μέσα στο κατάστημα. Καλά, Αλεξάνδρα. Χαμογελάει. Καλημέρα. Αλεξάνδρα. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι. Όπως μπορείτε να δείτε, εδώ στα ράφια υπάρχουν φούτερ, υπάρχουν πίσω μου μπουφάν, τα οποία δεν έχουν αγγιχτεί καθόλου μέχρι στιγμής. Είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου και δεν έχει έρθει κανείς να αγοράσει χειμερινά. Μαζί μας έχουμε τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Τσαρούχα, να μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μοναστηράκι. Ακόμα είναι καλοκαίρι. Καλημέρα σας. Καλή εκπομπή και καλή επιτυχία. Και καλές επιτυχίες. Ακόμα είναι καλοκαίρι για μας ακόμα. Ακόμα πουλάμε κοντομάνικα, ακόμα πουλάμε βερμούδες. Τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα για την αγορά, γιατί δεν έχουμε τον ανάλογο καιρό για να πουλήσουμε τα προϊόντα που έχουμε γεμίσει τα μαγαζιά μας. Αυτή είναι τα μαγαζιά που αλλάξατε με βιτρίνα, δηλαδή είναι αυτό που λέμε αλλάζω βιτρίνα προϊόντα. Από την καλοκαιρινή κολεξιόν περνάω σιγά σιγά στην φθινοπορεινή. Έχετε καιρό που το έχετε κάνει αυτό? Στα μέσα Σεπτεμβρίου σιγά σιγά έχουν έρθει οι παραλαβές οι καινούργιες, έχουμε αλλάξει βιτρίνες, το μισό μαγαζί το έχουμε κάνει φθινοπορεινό χειμωνιάτικο, αλλά ακόμα πουλάμε κοντομάνικα. Πουλάμε κοντομάνικα και ακόμα πουλάμε βερμούδες. Δηλαδή χτες πουλήσαμε 5 βερμούδες, φανταστείτε. Σήμερα μπορεί να πουλήσετε και κανένα μαγιό. Παντελόνι δεν φοράει ακόμα κανένας. Σήμερα μπορεί να πουλήσετε κανένα μαγιό. Επειδή είμαστε σε τουριστική περιοχή, πουλάμε και μαγιό. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο. 11 Οκτωβρίου. Ο κόσμος ακόμα πάει για μπάνιο και έχουμε και τον τουρισμό εδώ πέρα που μας βοηθάνε και οι τουρίστες αρκετά. Κύριε Τσαρούχα, να ρωτήσω κάτι. Περιμένουμε να αλλάξει ο καιρός για να πάμε καλύτερα. Επειδή αυτή τη συζήτηση δεν την κάνουμε πρώτη χρονιά, την έχουμε κάνει κανένα 2-3 χρόνια πίσω. Ναι, και μετά είναι μια συζήτηση η οποία έχει επαναληφθεί και με COVID. Γιατί όταν ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας. Ποιος να πάει να ψωνίσει τώρα μπουφάν, ποιος να πάει να ψωνίσει φούτερ και τα λοιπά χοντρό, τι να το κάνει, πού να πάει. Αυτό το στόκ των εμπορευμάτων, τι έγινε, έτσι, πού πήγε. Δυστυχώς τα μαγαζιά έχουν γεμίσει με εμπόρευμα χειμωνιάτικο, γιατί ο καιρός έχει αλλάξει με την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει πάρα πολύ εμπόρευμα, το οποίο είναι απόλυτο και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να τα βγάζουμε σε προσφορές για να μπορέσουν να φύγουν τα εμπορεύματα. Όσο ο καιρός είναι καλοκαιρινός, φυσικά οι παραγγελίες του χειμώνα είναι μικρότερες πια. Είναι πιο μεγάλες οι παραγγελίες του καλοκαιριού. Έχονται πιο ανοιξιάτικα και πιο καλοκαιρινά πραγματάκια. Θέλει προσοχή ο χειμώνας, γιατί ο χειμώνας στη χώρα μας έχει μικρύνει πάρα πολύ. Εδώ από τους 12 μήνες τώρα ψάχνουμε να βρούμε. Κύριε Τσαρούχα, εδώ από τους 12 μήνες που συνολικά ψάχνουμε να βρούμε 1-2-3 μήνες που μπορεί να έχει λίγο ψύχρα αυτό που λέμε για να βγει ο κόσμος να ψωνίσει. Άρα εσείς τώρα λοιπόν περιμένετε από αρχές Νοεμβρίου να αρχίσει έτσι λιγάκι η κίνηση να αυξάνεται και ο κόσμος να βγαίνει και να κάνει τις αγορές του. Συνήθως η καλή εποχή για τα χειμωνιάτικα είναι από μέσα Νοεμβρίου μέχρι... και το πικ είναι τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Και μετά η περίοδος των εκτόσεων που είναι το Γενάρη. Mm-hmm. Εκεί είναι το πικ της λουλίας. Θα έχετε και την Black Friday. Τώρα δεν είναι μέσα στο Black Friday. Πότε είναι? Πάτα και με εκτόσεις. Black Friday πότε έχουμε φέτος? Πότε είναι ποιο? Black Friday. Από ό,τι ξέρω είναι η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Του Νοεμβρίου. Τώρα σε κανένα δύο εβδομάδες θα αρχίσουμε όμως. Ναι, βέβαια. Προσφορές, το τι θα εκπτώσεις. Ξεκινάνε πάντα προσφορές. Κυρίως από τους μεγάλους, γιατί εμείς είμαστε μεσαία της αγοράς, οι οποίοι δεν έχουμε την δυνατότητα που έχουν μεγάλη την πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως έχουν αυτοί. Είμαστε λίγο διαφορετικά εδώ πέρα. Εμείς είμαστε πιο οικογενειακές επιχειρήσεις εδώ πέρα. Ναι, σωστά, γι' αυτό σωστά. Καλούμε και τον κόσμο να έρχεται στο Μαναστήρα και να ψωνίζει. Το καλοκαίρι πώς ήταν η κίνηση, για πείτε μας. Είναι οικογενειακή. Είχε αρκετό κόσμο. Είχαμε πάρα πολύ τουρισμό φέτος. Συνεχίζει να έχει τουρισμό το κέντρο της Αθήνας. Η Αθήνα είναι προορισμός 12 μήνες πια το χρόνο.
Αλλά είναι όπως το είδαμε εμείς φέτος, είναι περιορισμένος ο τζίρος των καταστημάτων, γιατί η κρίση είναι παγκόσμια πια. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Έχει περαστεί όλος ο κόσμος. Ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι πελάτες περισσότερο. Μάλιστα. Τι που ψώνησε. Άρα, κύριε Κογιουμτζή, από κίνηση πήγαμε καλά, από τζίρος ήταν μειωμένος ο τζίρος. Ναι. Κύριε Κογιουμτζή, αν κατάλαβα καλά, εσείς τώρα πάτε για Winter Pass. Δηλαδή πρέπει να βγει ένα είδος ενίσχυσης για τα καταστήματα χειμωνιάτικης, γιατί... Και μήπως παραμείνει κιόλας. Με τέσσερις μήνες, όχι χειμώνα, ψιλοφθινοποράκι τώρα. Αν τα μπουφάν. Ποιος θα πάει να ψωνίσει μπουφάν. Και πέρσι το αντιμετωπίσαμε. Νομίζω ότι και από τη δική σας κοινότητα είχαμε βγει και είχαμε πει σχετικά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ήθιστε οι εμπορικές επιχειρήσεις από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε και ο Θόδωρος Τσαρουχάς, ότι αλλάζουν την κολεξιόν τους. Έτσι. Πηγαίνουν προς την χειμερινή πλέον κολεξιόν και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και αλυσίδες ίσως ξεκινάνε και από τέλος Αυγούστου. Και αυτό το παρατηρούμε. Βέβαια, έχουν αλλάξει και οι συνήθειες των καταναλωτών. Επειδή υπάρχει δυσκολία στην κατανάλωση, οι καταναλωτές παίρνουν τα άμεσα αναγκαία την εποχή που τα θέλουν. Δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε παλιότερα, ότι το καλοκαίρι ή τέλος του καλοκαιριού ή τέλος της θερινής εκτοτικής περίοδου θα ψωνίσουμε τα καλοκαιρινά μας για του χρόνου. Δεν γίνονται πια αυτά. Πηγαίνουν να αγοράζουν τα άμεσα αναγκαία και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή η αγορά έχει φρενάρει. Βέβαια έχει φρενάρει και για άλλους λόγους. Τους έχουμε πει κατά καιρούς ότι η ακρίβεια ειδικά στα τρόφιμα έχει γονατίσει τα νοικοκυριά. Το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα έχει μειωθεί κατά πολύ. Είμαστε σχεδόν τελευταίοι στην Ευρώπη των 27 σε αγοραστική δύναμη. Αυτό εμείς το εισπράττουμε στις ταμιακές μας μηχανές. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Είχαμε μια δύσκολη θερινή εκτοτική περίοδο. Πάμε σε φθινοπορεινή περίοδο. Τουρισμός δεν έχει παίξει το ρόλο του όμως. Δεν ανακούφισε. Βεβαίως. Μετράμε αφίξεις, μετράμε αριθμούς. 33 εκατομμύρια τουρίστες μάλλον θα μας επισκεφτούν από ότι θα κάνουμε τη σούμα στο τέλος της τουριστικής περίοδου. Αλλά τα έσοδα είναι κοντά στα 21 με 22 δις. Αντίστοιχα. Άρα οι τουρίστες, κύριε Κουγιουμτζή, ναι μεν μπορεί να κοιτάνε τις βιτρίνες, να κάνουν τη βόλτα τους, αλλά δεν αφήνουν πολλά χρήματα. Δεν ψωνίζουν. Η κατακεφαλή δαπάνη, κυρία Λιβαθινού, είναι μειωμένη. Ναι. Και να σας φέρω και ένα παράδειγμα. Αντίστοιχο κράτος, Πορτογαλία, περίπου στα ίδια επίπεδα με εμάς, 18 εκατομμύρια πέρσι τουρίστες, 23 δις τα έσοδα. Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Έχουμε πολλούς τουρίστες. Είναι αυτό το φαινόμενο που εγώ δεν θα το έλεγα υπερτουρισμού. Θα έλεγα ταυτόχρονα συνωστισμού πολλών τουριστών σε ένα μέρος. Θα πρέπει να το διευθετήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρίστα, ο οποίος θα αυξήσει την κατακεφαλή δαπάνη και θα αφήνει χρήματα. Δεν μπορούμε να φέρουμε ένα τουρίστα ο οποίος θα ξοδεύει μόνο σε ένα Airbnb, θα πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, να ψωνίζει και να μαγειρεύει μέσα στα καταλήματα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο πια. Σωστά. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά, κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Τώρα σε ποια προϊόντα, σε ποια αγαθά έτσι παρατηρείτε μειωμένη κίνηση, κύριε Κουγιουμτζή? Ένδυση, υπόδυση είναι τα καλλιντικά, είναι τα έπιπλα. Παντού υπάρχει. Εκεί που δεν υπάρχει η ανάγκη του να αγοράσω κάτι, εκεί έχουμε μείωση. Σου λέει κάποιος. Πάντως οι τιμές δεν πέφτουν. Αυτό που έχω θα περάσω το χειμώνα μου και φέτος. Και έτσι πάντως οι τιμές δεν πέφτουν. Ούτε στους κλάδους που λέτε. Δεν πέφτουν οι τιμές. Οι τιμές βαστάνε. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι έχουμε αύξηση μεταφορικών, αύξηση ενοικίων, 11,5% με 12% αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή τη στιγμή το Σεπτέμβριο τρέχει το ρεύμα. Όλες αυτές οι αυξήσεις αφορούν και εμάς τους καταναλωτές όμως. Βεβαίως και εσάς, γι' αυτό έχει συρρυκνωθεί και το εισόδημα, το είπα πριν. Έτσι, και δεν μπορεί να ψωνίσει ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή. Έρχονται ιδιοκτήτες και ζητάνε υπέρογκα ενοίκια. Από εκεί που είχαμε ένα αλφα ενίκιο ήταν 2 αλφα. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα μετακυλιστούν. Ναι, να σας πω κάτι, κύριε Κουγιουμτζή.
καταναλωτή. Πολύ ακριβά τα προϊόντα. Εγώ επειδή ψωνίζω καλλιτικά και μ' αρέσουν. Θα σα πω έτσι ένα προσωπικό μου, μια προσωπική μου εμπειρία. Μα πήγαινα, έπαιρνα ένα make-up 8 ευρώ για παράδειγμα και τώρα το βρίσκω 15 και 16 και 17 ευρώ. Και δεν είναι το μοναδικό. Αν τα βάλει όλα αυτά κάτω, θα δει ότι μιλάμε για αυξήσει. Έτοιμο είναι. Ανά. Για αυξήσει. Ανά. Αυτόν τον. Έχει φυσική ομορφιά. Δεν χρειάζεται. Για κάτι έτσι, λίγο παραπάνω. Γιατί για Ελλάδα. Συμφωνώ με τον κύριο Γαγκούσο. Για λίγο λάμψη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιουμτζή μου. Πείτε τώρα κάτι για τον πόνο τη, για το make-up, σα παρακαλώ, πρόεδρε, για να κλείσουμε. Τώρα για το make-up. Ψωνίζω, ξέρω. Να πω κάτι. Αυτό όμω που ξέρω είναι ότι έτσι κι αλλιώ θα πάει να το πάρει η γυναίκα το make-up. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δεδομένο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι τόσο αυξημένο. Αυτό λέμε. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα υπάρχει όμως και ανταγωνισμός στην αγορά. Να πάμε να δούμε και στην οικιακά μαγαζιά. Να κάνουμε και μια έρευνα αγοράς. Δεν έχει άδικο. Αυτό είναι, κύριε Τσαρούχα, και ένα δίδαγμα, θα λέγει κανείς από αυτή τη συζήτηση. Αρχίστε να βάζετε και κανένα γυναικείο καλλιτικό. Ό,τι και να γίνει θα φεύγει. Ό,τι και να γίνει. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και καλούμε τον κόσμο να κατέβει στην αγορά μας. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή εξυπηρέτηση, καλές τιμές και πάρα πολλά προϊόντα. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.